Θα ρωτήσω τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο, που είναι βεβαίως, δεν χρειάζεται συστάσεις, ο κύριος Αβραμόπουλος είναι τέος πρώην επίτροπος και υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας στην Ηλία σε αυτήν την αναμέτρηση. Καλημέρα σας κύριε Αβραμόπουλο και χρόνια πολλά. Καλημέρα κύριε Λιγεράκη, χρόνια πολλά σε εσάς και σε όσους μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Καλά μου που επικοινωνούμε. Σας πετυχαίνουμε να υποθέσω στο δρόμο, έχετε ξεκινήσει φαντάζομαι. Με συλλαμβάνετε τη στιγμή σε ένα φοβερά ωραίο τοπίο μέσα στους αγρούς της Ηλίας, πηγαίνοντας από τη μία κομμόπολη στην άλλη. Πρέπει να πω κάτι, ότι απολαμβάνω μια εντελώς διαφορετική πολιτική καμπάνια, η οποία βέβαια εξέπληξε πολλούς να αφήσει την Αθήνα και να πας στην γενέτεια των γονιών σου. Νομίζω ότι ένας κύκλος πολιτικός είναι πιο πλήρης να έχει προσφέρει και στην γενέτεια των γονιών σου. Mm-hmm. Και αυτό κάνω τώρα και ζω αυτή την εμπειρία. Η ανταπόκριση είναι πάρα πολύ θετική, αλλά και τα προβλήματα τεράστια, διότι η ελληνική περιφέρεια, κυρία Λιμεράκη, έχει δυστυχώς μείνει έξω από τη στρατηγική ανάπτυξης πολλών κυβερνήσεων. Είναι η στιγμή να γυρίσει το αστικό κέντρο προς την περιφέρεια, αν θέλει να επιβιώσει. Άρα δεν γύρισε ούτε τα τελευταία 4 χρόνια. Και έχει γίνει προσπάθεια, δεν το συζητάμε, αλλά μην ξεχνάμε τις βασικές παθογένειες και του ελληνικού κράτους. Τι είπαμε τον τελευταίο καιρό μετά την τραγωδία των Τεμπών? Ότι πρέπει να ξαναφτιάξουμε το κράτος. Γιατί λένε πολλοί ότι το κράτος είναι βαθύ. Το βαθύ κράτος δεν είναι βαθύ. Είναι τόσο ρηχό που αν πάλι στο δάχτυλό σου θα αγγίξεις τον σταθμάρχη των Τεμπών. Μιλάτε τώρα και για το πόρισμα. Θα έρθουμε και σε αυτό. Ελπίζω ότι θα μας δοθεί ο χρόνος. Να ξεκινήσουμε λίγο από το γρίφο, τον μετεκλογικό. Καταρχάς, εσείς, αν είστε πρώτο κόμμα, δανείζομαι την εικόνα των δημοσκοπήσεων, αλλά δεν είστε αυτοδύναμοι, θα κάνετε χρήση της διερευνητικής εντολής, κύριε Αβραμόπουλε? Αυτό θα το κρίνει βεβαίως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Εγώ εκείνο που μπορώ να σας πω είναι κάτι γενικότερο και ουσιαστικότερο. Μέσα από αυτές τις εκλογές που δυστυχώς κατακαιρματίζουν το πολιτικό σύστημα σε πρώτη φάση, θα πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα και κρίνεται το πολιτικό σύστημα από την οριμότητα που θα δείξει για να κρατήσει την Ελλάδα σε σταθερή τροχιά. Διότι η κυρία Λιβεράκη χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Δεν είναι μόνο αυτά που κανονίζουν τον τόπο στο εσωτερικό. Είναι και η μεγαλύτερη εικόνα των ανακατατάξεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Θέλω να καταρρεύσει το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα. Ενδέχεται από το πρωί να μπούμε σε ένα νέο κύκλο ύφεσης μέσα στο 2023. Πώς βοηθούν δύο εκλογές σε αυτό? Γιατί να μην τελειώνουμε από την πρώτη? Μα αυτό θα ήταν το καλύτερο και αυτός είναι ο στόχος. Τις πρώτες εκλογές να βγει ένα αποτέλεσμα που να δώσει σταθερή κυβέρνηση στην Ελλάδα. Η Νέα Δημοκρατία έχει βάλει τους στόχους της. Πιστεύουμε ότι πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει σε πρώτη φάση το στρατηγικό της σχέδιο για την ανάπτυξη και την πρόοδο της Ελλάδος. Έχουν γίνει πάρα πολλά τον τελευταίο καιρό και τα αναγνωρίζει ο κόσμος. Αυτή την σταθερότητα να μην την εκθέσουμε σε κίνδυνο και νομίζω ότι αυτό εδώ είναι μοιρασμένες οι ευθύνες. Άρα η άποψη, η δική σας, η προσωπική πολιτική άποψη, κύριε Αβραμόπουλε, είναι ότι δεν θα πρέπει να επιδιώξει σχηματισμό κυβέρνηση αν δεν είναι αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία? Η δική σας προσωπική άποψη. Εάν προκύψει ανάγκη, τότε θα δούμε ποια θα είναι η πλατφόρμα μιας συνεργασίας. Διότι τι έχει αποδείξει η προγενέστερη εμπειρία μας στην Ελλάδα? Εγώ είμαι και μέλος της κυβέρνησης Παπαδήμου, αν θυμόσαστε, ειδικού σκοπού. Mm-hmm. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι ήταν μια κυβέρνηση που έκανε πολλά, άφησε πίσω της, αλλά θα μπορούσε να κάνει περισσότερα, εάν δεν ήταν ελαφρώς ετερόκλητη η σύνθεσή της και αν τα κόμματα δεν έκαναν υποχωρήσεις μπροστά στον πάγιο στόχο τους να κυριαρχούν στο πολιτικό σκηνικό. Δηλαδή, οι συνεργασίες προϋποθέτουν μίνιμουμ πλαίσιο συνεργασίας με βάσεις σταθερές. 90 πράγματα δεν μπορούν να γίνουν, αλλά μια κυβέρνηση συνεργασίας μπορεί να έχει 5 στόχους. Το καλύτερο από όλα θα ήταν αυτό το οποίο θέλει η επιδιώκει η Δημοκρατία μέσα από τις εκλογικές διαδικασίες, πρώτη ή δεύτερη, να έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση για να συνεχίσει πάνω στις σταθερές που έχει ήδη δημιουργήσει. Ναι. Θα δούμε τι θα δώσει το αποτέλεσμα. Ναι. Να πω όμως κάτι τελευταίο. Ναι. Το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα δεν είναι μόνο τι επιθυμεί κάθε κόμμα, είναι τι μήνυμα θα στείλει η ελληνική κοινωνία στο πολιτικό σύστημα. Το μα γι' αυτό σας ρωτώ, κύριε Αβραμόπουλε, αν οι ψηφοφόροι στείλουν το μήνυμα ότι θέλουν να συνεργαστείτε. Δηλαδή, αν οι ψηφοφόροι δεν σας δώσουν αυτοδυναμία, εσείς γιατί πρέπει να τους πείτε θα ξανακάνουμε εκλογές μέχρι να βγούμε αυτοδύναμοι? Πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα, να λυθεί το πρόβλημα, ο γρίφος. Διότι η απλή αναλογική είναι καταστροφική για τον τόπο. Το έχει αποδείξει το παρελθόν. Και φυσικό είναι η προτεραιότητα να είναι αυτό που σας είπα πρωτήτερα. Σταθερότητα την επόμενη μέρα. Το πώς θα εκδηλωθεί και θα εκφραστεί η σταθερότητα είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων. Αυτό θα το θέλει η ελληνική κοινωνία.
θα δώσει δύναμη στη Νέα Δημοκρατία να συνεχίσει το έργο της με περισσότερη και πιο όριμη πλέον αντίληψη των πραγμάτων, διότι τα 4-7 χρόνια πέρασαν για να είναι πολλά. Διαχειρίστηκε τεράστιες καταστάσεις και δύσκολες. Τι κάνατε λάθος, κύριε Αβραμόπουλε, τι κάνατε λάθος στον απολογισμό αυτής της τετραετίας? Να σας πω, η δική μου άποψη είναι ότι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει περισσότερα στο σύντομο χρονικό διάστημα και να βελτιώσουμε και να αναβαθμίσουμε τη λειτουργία του κράτους. Διότι το κράτος, εδώ είναι που κάπου υπάρχει μια σύγχυση, είναι το σύνολο των πολιτιακών θεσμών, είναι όμως και οι πολίτες. Και θέλω να πω, το κράτος να λειτουργεί πιο εύρυθμα. Το 2004 επαγγέλθηκε την επανείδηση του κράτους η τότε κυβέρνηση, αλλά δεν έγιναν και σπουδαία πράγματα. Βέβαια, και το 2019 δυστυχώς επαγγέλθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο επιτελικό κράτος, αλλά δεν είναι όλοι βέβαιοι ότι επετεύχθη αυτή η εξαγγελία. Αν το επιτελικό κράτος ήταν ένα μοντέλο διακυβέρνησης στην αντιμετώπιση κρίσεων, με την οικονομική, την υγειονομική, την ενεργειακή, που ήθελε ένα άλλο μοντέλο, και άλλο η θεσμική ολοκλήρωση του ελληνικού κράτους. Θα σου το πω πολύ απλά μέσα από την εμπειρία μου όλα αυτά τα χρόνια στην πολιτική και προερχόμενος και από την ελληνική δημοκρατία. Mm-hmm. Ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε ένα κράτος που να λειτουργεί με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Δηλαδή με ισχυρούς θεσμούς που να ξεπερνούν σε κάποια ζητήματα ακόμα και τις ίδιες κυβερνήσεις. Να υπάρχει σταθερότητα. Θα φέρω ένα παράδειγμα με το έπαιτε. Ναι, ναι. Στην Κύπρο, οι γενικοί διευθυντές των Υπουργείων είναι σταθεροί, τους αλλάζει κάθε κυβέρνηση που έρχεται. Εδώ όμως και εσείς τους δικούς σας βάλατε. Εκεί γιατί δεν. Κυρία Αβραμόπουλε, το έχω ακούσει διαχρονικά αυτό από πολιτικά στελέχη, έμπειρα από όλους τους χώρους σχεδόν, θα σας πω. Και μάλιστα με το παράδειγμα της Κύπρου. Για ποιον λόγο κάτι που το ακούμε τόσα χρόνια τελικά δεν γίνεται, αλλά υπάρχει μια κομματική άλωση του κράτους από όλους σας? Θα σας απαντήσω. Γιατί η κομματοκρατία καλά κρατεί. Πριν από το 1981, οι ισχυροί παράγοντες μέσα στα Υπουργεία ήταν οι γενικοί διευθυντές. Ήταν πιο ισχυροί από τους υπουργούς, τους οποίους συνεβούλευαν, ήταν η θεσμική, πολιτική και ιστορική μνήμη του συστήματος. Τότε έχουμε το νέο φρούτο, με συγχωρείτε που το λέω έτσι, των γενικών γραμματέων. Κάποιοι ήταν καλοί, κάποιοι δεν ήταν καλοί. Τι θέλω να πω, ήθελε το κόμμα να καπελώσει το κράτος και τα κατάφερε. Αυτό λοιπόν σε κάποια στιγμή πρέπει να είναι μεγάλη μεταρρύθμιση, να δώσουμε σταθερότητα στη λειτουργία του θεσμικού συστήματος. Να ενεργοποιήσουμε τη συνείδηση των δημόσιων λειτουργών, γιατί έχουμε καλό δημοσιοπαλλητικό δυναμικό, αλλά μην το ακυρώνει η κομματική παρέμβαση. Σύμφωνη. Τελευταία ερώτηση, κύριε Αβραμόπουλε, σε αυτό που λέτε, λιγότερη κομματοκρατία. Τι λέτε στον πολίτη που τώρα σας ακούει και λέει, αφού δεν το κάνατε, τι μου λέει εμένα ότι αν σας ψηφίσω θα το κάνετε τώρα? Με ρωτάτε τι δεν έγινε. Εγώ απαντώ στο τι πρέπει να γίνει και στο τι μπορούμε να κάνουμε αν απαλλαγούμε από μια λανθασμένη αντίληψη διακυβέρνησης χώρας. Εδώ αυτό το εισήγαγε ο Μητσοτάκης με το επιτελικό κράτος. Τώρα πρέπει να συνεχιστεί με την ολοκλήρωση της επανίδρυσης των βασικών κρατικών δομών. Και αυτό, μου επιτρέπετε, είναι και το συμπέρασμα της τελευταίας τραγωδίας που ζήσαμε. Πιστεύω ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα αν έχουμε κυβέρνηση σταθερότητας. Και τη σταθερότητα αυτή την διάται αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία με τη θητεία της μέχρι τώρα και με το σχέδιό της, που είναι να δώσει στην Ελλάδα μια νέα πνοή και να την κατατάξει ανάμεσα στις προηγμένες χώρες της Ευρώπης. Είμαστε σε πάρα πολλούς δείκτες, πάρα πολύ πίσω. Δεν μπορώ να δεχτώ εγώ που έχω υπηρετήσει την Ελλάδα, την πόλη μου και την Ευρώπη να είμαστε ανάμεσα στις τρεις τελευταίες χώρες σε διάφορες. Έχουμε κάνει βήματα πολλά, έχει κερδιθεί σε επίπεδο κεντρικό η αξιοπιστία και η σοβαρότητα κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ας συνεχιστεί και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αβραμόπουλε. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Μέλη. Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Αβραμόπουλος, Δημήτρης Αβραμόπουλος, υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην εκλογική περιφέρεια.